Γιατί έρχεστε και παληθεύετε αυτό, όταν υπάρχει τροπολογία με την οποία σήμερα ζητάτε να παραταθεί η απαλλαγή των μεγαλοκαναλαρχών από το φόρο 20% στις διαφημίσεις. Τώρα που εφορμάτε στην μικροϊδιοκτησία, τώρα που ζητάτε με έναν ανεξέλεγκτο τρόπο από όλους τους Έλληνες, από το πρώτο ακίνητο χωριστά, ένα μετά το άλλο, να πάρετε και την τελευταία εκμάδα του ιδρώτατους, τώρα αφήνετε τους μεγαλοκαναλάρχες για εκείνη την υποχρέωση από τις διαφημίσεις του 20% να πληρώνουν το φόρο. Απαλλαγή λόγω κρίσεως. Όντως λοιπόν, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έχουν μια σχέση και με το πολίτευμα. Μιλάμε για φόρους. Και θα έπρεπε ταυτόχρονα να μιλάμε και για ανταποδοτικότητα. Θα έπρεπε, όπως παγκοσμίως ήθιστε, να δούμε αυτοί οι φόροι σε τι ανταποκρίνονται, πώς έρχονται να ερμηνευτούν στις μικρές κοινωνίες, αν οι Δήμοι, όπως στα οργανωμένα κράτη, απολαμβάνουν μερίδια και μερίσματα από αυτούς τους φόρους. Τίποτα από όλο αυτό. Εσείς θέλετε ένα δημόσιο ταμείο, ένα δημόσιο ταμείο εξαδιαιρέτου με τον Γερμανό, εξαδιαιρέτου με τον Τοκογλύφο και τον Τραπεζίτη, να δημιουργήσετε εκεί μέσα εκείνη τη μέγγενη, στην οποία εμείς θα χάνουμε τον πλούτο μας, εσείς θα υποτάσσεστε συνεχώς στα κεντροευρωπαϊκά κελεύσματα και ο Έλληνας πολίτης θα γίνει δουλοπάρικος, θα γίνει ενοικιαστής σε ένα ευρωπαϊκό γυροκομείο το οποίο ετοιμάζουν τώρα, γιατί τους άρεσε το κλίμα, εύκρα, το αρχαία, θάλασσα, λίγο βουνό, να έρθουν. Έτσι αποφασίσατε. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχω ορκιστεί ως πτυχιούχος νομικής, ορκίστηκα ως δικηγόρος, ορκίστηκα ως βουλευτής. 5 νομικές γνώσεις αυτές μπόρεσα να αποκτήσω. Υπάρχει εκείνη η αίσθηση συμψηφισμού, που την ξέρει και ένας δικηγόρος παραπρωτοδίκαιας που μόλις αναλαμβάνει. Και είναι τόσο απλή στην εφαρμογή της. Όταν έχω να λαμβάνω από τον Α για ομοειδή αιτία, να μπορώ να το προτείνω δικαστικός και να συμψηφίσουμε την όποια διαφορά έχουμε μεταξύ μας. Υπάρχουν εκαθαρισμένες απαιτήσεις Ελλήνων πολιτών στο ελληνικό δημόσιο. Απαιτήσεις τους. Δεν τις συμψηφίζετε. Έρχεται η ώρα να πληρώσει το φόρο και του λέτε θα το πληρώσεις όλο και εκείνα θα τα περιμένεις. Γιατί? Γιατί κάποιος Ράιχεμπαχ περιμένει το πρωτογενές πλεόνασμα. Γι' αυτό η έννοια του συμψηφισμού, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου, δεν ξέρω μέχρι πού θα το φτάσετε τελικά, θα το δούμε. Έρχεται και αύριο, αν έρχεται, λένε ακόμα φήμες, λένε τα κανάλια σας ότι έρχεται. Η έννοια του συμψηφισμού, σας παρακαλώ πολύ, είναι ένας θεσμός του αστικού δικαίου και θα πρέπει να τον εφαρμόσετε αν θέλετε να εμφανίσετε ένα αξιόπιστο και αξιοπρεπές ελληνικό κράτος στην διαχείριση του πολίτη. Και το λέω αυτό γιατί με ανατριχύλα παρατηρώ ότι ποινικοποιείται η φτώχεια, ποινικοποιείται η αδυναμία. Ευτύχης ένας άνθρωπος να αγοράσει ένα κίνητο, αυτή τη στιγμή δαμασμένη η αξιοπρέπειά του, το εισόδημά του κατεστραμμένο, δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση. Δεν μπορεί να πληρώσει τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη. Έρχονται στις πρακτικές εταιρείες, μπαίνει γκρίνια μες στο σπίτι, δεν έχει να πληρώσει για αυτό που απέκτησε και έχει μπροστά του ή να χάσει το σπίτι ή στον φόρο που του επιβάλλεται να πάει φυλακή. Ποινικοποιείται τη φτώχεια. Καμία ντροπή, κανένα όνειδος. Ποινικοποιείται η φτώχεια. Από πότε? Τι είδους δαρβινικά κελεύσματα είναι αυτά που εφαρμόζονται στην ελληνική κοινωνία? Ποιοι θα επιβιώσουν? Μόνο οι παραλίδες? Ποιοι θα επιβιώσουν? Μόνο οι εφοπλιστές? Απαλλάσσονται. Μόνο οι οφσεράδες? Απαλλάσσονται. Ποιοι δεν απαλλάσσονται? Τα αμαία θα πληρώσουν. Οι τρίτεκνοι θα πληρώσουν. Οι πολύτεκνοι θα πληρώσουν. Φορολογικός όλεθρος. Αυτό να αποφασίσετε. Πρέπει βέβαια να πω και είχα τη χαρά να συνεργαστώ με την κυρία Γιαταγάνα στα πλαίσια της αντισυνταγματικότητας. Θα σας ακούσω με μεγάλη προσοχή, κυρία Γιαταγάνα. Είναι όλος αντισυνταγματικό, όλος εξόχως αντισυνταγματικό, αυτές που μέχρι πριν τις βαφτίζατε έκτακτες εισφορές να τις μονιμοποιείτε. Ευτυχώς πριν από εμάς έχει εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε ανθρώπους που στράφηκαν κατεστραμμένοι με κομμένα τα ρεύματα γιατί δεν πλήρωσαν το ATDA.
Και εκεί βέβαια υπάρχουν σκεπτικά που αναγνωρίζω ότι είναι μια έκτακτη εισφορά. Καταθέτω στα πρακτικά την υπαριθμόν 1972 του 2012 απόφαση της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβάστε με όση προσοχή μπορείτε να έχετε πια. Να δείτε το στο σκεπτικό ότι οι άνθρωποι αυτοί υποχρεώθηκαν σε μια έκτακτη εισφορά. Δώστε μου αν έχει την καλοσύνη κυρία Πρόεδρε να τελειώσω το σύνομο της σκέψης μου. Υποχρεώθηκαν οι άνθρωποι σε αυτή τη σκέψη να ζουν με κομμένο ρεύμα την ώρα που ήταν μια έκτακτη εισφορά. Και τι κάνετε τώρα? Αλλάξτε τα βαπτίσια, κάτω η μία ταμπέλα, πάνω η άλλη μόνιμος φόρος. Με ποιο δικαίωμα? Πώς φτάνετε να εγκληματείτε σε βάρος του ελληνικού λαού με αποφάσεις και διατάγματα τα οποία εδώ ήρθανε βουλευτές σας και σας λένε απορρίψτε τα, πάρτε τα από εδώ, δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε, μη μας εκβιάζετε, μη μας εγκλωβίζετε άλλο. Γιατί άκουσα, βλέπω τον κύριο Κεφαλογιάννη. Διάβασα μια τροπολογία που έφερε ο κύριος Κεφαλογιάννης και ήθελα να τη συγκρίνω με κάτι που είπε ο κύριος Παυλόπουλος. Ο κύριος Κεφαλογιάννης λέει, αν το διάβασα καλά, διορθώστε με κύριε Κεφαλογιάννη, ότι όταν το ελληνικό δημόσιο έχει μια απέτηση, να εγγράφει μια υποθήκη. Ο κύριος Παυλόπουλος είπε, όταν το ελληνικό δημόσιο έχει μια απέτηση, κύριε Πρόεδρε, να μπορώ να δώσω το σπίτι μου, να μας το πάρουν το σπίτι. Είναι, λέει, ρωμαϊκού δικαίου. Έτσι θα μας πάρετε τα σπίτια? Έτσι θα μας πάρετε την ιδιοκτησία, τα ακίνητα, έτσι? Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Επιτρέψτε μου να τελειώσω, κύριε Φαλογιάννη. Για τη δική σας λέω. Για τη δική σας. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να τελειώσω με μια φράση, γιατί δεν δίνετε πια επιλογές. Δεν δίνετε πια επιλογές. Ο άνθρωπος που δεν έχει να πληρώσει. Ο άνθρωπος που δεν έχει να πληρώσει τώρα πρέπει να αποφασίσει ή να πάει φυλακή γιατί δεν έχει να πληρώσει το φόρο ή να χάσει το σπίτι του γιατί δεν έχει να πληρώσει την τράπεζα. Με την κυρία Ετρίδη είχαμε μια θεολογική κουβέντα πριν από λίγο και μου εξηγούσε ότι ακόμα και ο πρωτόπλαστος ο Αδάμ είχε την επιλογή να φάει ή να μην φάει το μήλο. Εσείς καμία επιλογή δεν δίνετε. Προσπαθείτε να θανατώσετε την αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας. Έχει όμως επιλογές ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γεμανόπουλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης έχει τον λόγο από το ΣΥΡΙΖΑ.